Καλησπέρα σε όλους. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που είστε εδώ απόψε μαζί μας. Είναι μεγάλη τιμή, είναι ιδιαίτερη χαρά αυτή η μεγάλη προσέλευση που δείχνει ότι μας εμπιστεύεστε και μας στηρίζετε. Αποτελεί για μας υποχρέωση πλέον και δέσμευση να πετύχουμε. Σε λίγες μέρες καλούμεθα να πάμε στην κάλπη να ψηφίσουμε για το μέλλον της Άνδρου, για το μέλλον το δικό μας, για το μέλλον των παιδιών μας. Είμαι σίγουρος ότι θα κάνετε αυτό που πρέπει έχοντας βιώσει τα 4 χρόνια τις εμπειρίες που έχετε βιώσει όλοι. Τα 4 χρόνια που πέρασαν χαρακτηρίστηκαν από χρόνια κυριαρχούσε η τοξικότητα, διχόνοια, κυριαρχούσε η παραπληροφόρηση. Και αυτό θα σταματήσει. Θα σταματήσει από τις 8 Οκτωβρίου και μετά. Είμαστε αποφασισμένοι να φέρουμε στην οσή την ηρεμία, τις αξίες που διέπουν εμάς τους ανδριώτες, την ενότητα, τη σοβαρότητα και τη συνέπεια. Είναι τα 3 σημεία τα οποία χαρακτηρίζουν όλους εμάς που αποτελούμε την παράταξη Άνδρος Ανοιχτή Ορίζοντες, διότι πλέον ανοίξαμε τα βανιά μας, ανοίξαμε τις πόρτες να μπουν όλοι πολύ ικανοί σύμβουλοι οι οποίοι απαρτίζουν μία ομάδα πλέον καταπληκτική και θα την ανακοινώσουμε σε λίγο να σας πω και τα ονόματα. Είναι μία ομάδα η οποία αποτελείται από ικανά στελέχη, έμπειρα στελέχη, το 50% αποτελείται από καινούργια πρόσωπα εντελώς που ασχολούνται με την τοπική αυτοδιοίκηση. Οι υπόλοιποι είναι έμπειροι στην τοπική αυτοδιοίκηση. Έτσι λοιπόν αυτός ο συνδυασμός εμπειρίας και όρεξης και δυναμικής θα αποτελέσει ένα μεγάλο εργαλείο για την ανάπτυξη του νησιού μας. Εγγυάται ότι ο συνδυασμός μας θα δουλέψει σκληρά, με μεράκι, για την αγάπη, για το νησί που αγαπάμε τόσο πολύ. Θέλω να σας παρουσιάσω τους υποψηφίους, τους 153 υποψηφίους, οι οποίοι είναι από κάθε γωνιά του νησιού μας, όλοι τους ένας και ένας, όλοι τους έχουν μπει στο συνδυασμό αυτό με μόνο γνώμονα να προσφέρουν, χωρίς καμία πίεση, χωρίς κανένα συμφέρον, όλοι θέλουν να προσφέρουν με μεράκι και πολύ αγάπη να δουλέψουν για το νησί μας για την επόμενη μέρα, για την πραγματική πρόοδο του νησιού. Και ξεκινάω αλφαβητικά με τους υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους στις 3 ενότητες. Δημοτική Ενότητα Άνδρου, Αυγουστίνος Αλέξανδρος, Βιδάλης Νικόλαος, Βράιλα Σακελάρη Ειρήνη, Γαλανού Ευαγγελία, Θεοδωράκης Διαμαντής, Καγιά Ειρήνη, Κυσυριανοπούλου Εκατερίνη, Κουλούρης Θεόδωρος, Λουκρέζης Κωνσταντίνος, Μαριέτης Ιωάννης, Ξένος Θεόδωρος, Περτέσης Αντώνης, Πιάγκου Αττική, Πολέμης Δημητρός, Σκανδάλης Ανδρέας, Στεφάνου Λασκαρό, Τινιακός Γιώργος, Τινιακός Λεωνίδας, Τσατσομύρου Αθηνά, Τσιάμαλου Χρυσούλα. Υποψήφιοι Δημοτικοί Σύμβουλοι Κορφίου. Γιαννήσης Νικόλαος. Κατσαρού Ιωάννα. Λουσίδου Ελένη. Βακέλας Ιωάννης. Παριάρος Λεωνίδας. Ρόμπου Δέσποινα. Τεντώμα Ευαγγελία. Τρανάκος Γιώργος. Τσαούστης Σπύρος. Συγγνώμη μου Ελένη. Δημοτική Ενότητα Ιδρούσας. Αθανασίου Φραντζέσκος. Αθανασίου Μαρία. Αντώνογλου Αντώνης. Νικόλαος Ανίσης. Βελούδου Ασημίνα. Βλάμους Γιώργος.
Βολίκα Άννα, Βόσος Ανδρέας, Μαμάη Ανδρονίκη, Σωτήρης Μαρίνης, Κωνσταντίνος Μούλας, Ιωάννης Μουστάκας, Νικόλαος Μουστάκας, Μαρία Παπαχρίστου, Πετρίστης Δημήτρης, Ελένη Πολίτου, Σταμάτης Παναγιώτης και Κέλμης Νικόλαος. Αυτή είναι η 48 υποψήφοι δημοτικοί σύμβουλοι σε όλο το νησί. Είναι 48 τον αριθμό, στο ψηφοδέλτιο θα είναι όλοι ο ένας κάτω από τον άλλον με αλφαβητική σειρά και εκεί θα βάλουμε 3 σταυρούς. Και πάμε με τη σειρά στις τοπικές κοινότητες. Δημοτική κοινότητα Άνδρου, το τοπικό της χώρας. Ζανάκη Ελένη, Εκατερίνη Κατσιώτη, Γιάννης Κοντομάρκος, Γιώργος Μανδαράκας, Αντώνης Πατζόπουλος, Γιώργος Στεφάνου, Γιώργος Τικόπουλος, Ψαρή Μαρία. Δημοτική κοινότητα Απικίων. Βελαγραμμάτικα Ορσάκη, Κωνσταντίνος Μάνεσης, Μαρία Ραΐση, Ευστάθιος Πέτρος, Σύμπουρα Χάνδεκα Εκατερίνη, Δημοτική Ενότητα Βουρκοπής, Ρούσος Νικόλαος, Δημοτική Κοινότητα Λαμύρων, Μαργαρίτα Κοραχάλη, Βαγγέλης Μαλταμπές, Κωνσταντίνος Βασαντής, Πέτρος Πελέκης, Ευάγγελος Σιγάλας, Γιάννης Φιλιππίδης. Δημοτική Κοινότητα Μεσαριάς, Αστέρης Αντώνης, Αριστεία Βούλγαρη, Άννα Γρηγόρα Πανιτσοπούλου, Νικόλαος Μπλησγιώτης, Αναστάσιος Νέρης, Νικόλαος Πετράκης, Σοφία Σαρή Κουλούρη, Λάζαρος Σιώπος. Δημοτική Κοινότητα Πιτροφού, Σταμάτης Κουλούρης, Μιχάλης Λάβδας, Ειρήνη Μακρύ, Νίκος Μανδαράκας, Ελένη Ψαριανού, Κατερίνα Ψαρού. Δημοτική Κοινότητα Στενιών, Ιωάννα Ντόνογλου, Ευαγγελία Γιαλούρη, Μαρία Μαρδέτη, Μοσχόβη Μαργαρίτα, Αγγελική Μόρου, Πέτσας Πέτρος, Μιχάλη Σαρής και Ευγενία Φαλαγκά. Δημοτική Κοινότητα Καπαριάς, Στέλιος Βαρθολομαίος, Ορσαλία Μαρδαράκα Δρόσου. Δημοτική Κοινότητα Κορφίου, η πίσω μεριά, όπως ξέρετε περισσότεροι, Άννα Κόντι Αξιώτη, Φλόρα Μιτσόλα Γρημάνη, Βασίλης Διαμαντής, Στέφανος Δράκος, Νίκος Κατσίκης, Κωνσταντίνος Μιτσόλας, Κωνσταντίνος Παλιάρος, Μαριέτα Παλιάρου. Δημοτική Κοινότητα Κοχύλου, Μαρία Δημητράκη, Τηλέμαχος Τικακός. Δημοτική Κοινότητα του Όρμου, Όρμου Κορθίου, Χαρίκλια Βαρθολομαίου, Άννα Γλυνού, Αντώνης Πανταζής, Γιάννης Παπαδημητρίου, Μαρίνα Σαραβάνου Βουραζέρη, Θωμάς Καρόνης, Δημήτρης Κόρδος και Μαρία Τέντε. Δημοτική Κοινότητα Παλαιοκάστρου, Βασιλική Γαριφάλου, Αντώνης Διαβάνης, Γιάννης Πολίτης. Συνετή, τοπικό συνετίου, Χρήστος Αστράς, Δημήτρης Γαρίφαλος και Αντώνης Μαρμαράς. Τοπικό αμολόχου, Αθανασίου Καλλιόπη. Τοπικό Άνω Γαβρίου, Δημήτρης Κωνσταντής, Διονύσης Μπόθος, Ιωάννα Μπόθου Πιτσιλίδη. Τοπικό Ακροβάτου, Κανάκης Αλέξανδρος, Καριστινού Ελένη, Ανδρέας Κολάτσας, Σταμάτης Αναστάσιος, Μαρία Χαλά.
Τοπικό Άρνης, Μαρία Μανάλη, Σοφία Μπάλα, Διαμάντο Στεφάνου. Τοπικό Βιταλίου, Πέτρος Αθανασίου. Δημοτική Κοινότητα Γαβρίου, Μαρία Γκιόνι, Νίκος Κωνσταντής, Αναστασία Μαμάλη, η Κασούλα, Παναγιώτης Μαρίνος, Μίχα Μελπομένη, Γιώργος Δούσης, Γεστιμανής Κεντέρογλου, Νίκος Τριδήμας. Δημοτική Κοινότητα Κατακύλου, Ζάνες Πέπας, Θωμάς Πέπας. Δημοτική Κοινότητα Μακροταντάλου, Γιώργος Μακρίνας, Γιώργος Μπίλιας και Γιάννης Τάβρας. Δημοτική Κοινότητα Μπατσίου, Δημήτρης Βενιαμάκης, Άννα Βουκελάτου Εγκλέζου, Ειρήνη Κατσιώτη, Κωνσταντίνος Μαβουλάς, Γιώργος Παπηδάς, Σοφία Θαλάς Περδούλη, Θοδωρής Τουρλής και Άννα Ψωμά. Δημοτική Κοινότητα Παλιόπολης, Λεωνίδας Λαστάρης και τοπικό Φτελού, Σωτηράκη Αγγελική. Θέλω όλους μέσα από την καρδιά μου να τους ευχαριστήσω για τη διάθεση, για την προσφορά που έχουν, για τη διάθεση για δουλειά και για προσφορά. Απαρτίζουμε μια καταπληκτική ομάδα. Δώστε μας τη δύναμη, δώστε μας την εμπιστοσύνη σας, τη στήριξή σας, να ξεκινήσουμε από την επόμενη μέρα για την πραγματική πρόοδο στο νησί μας. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πολύ.